Το λόγο έχει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης. Παρακαλώ, παρακαλώ. Κύριε πρόεδρε, δεν μιλώ εγώ, μιλούν τα γεγονότα. Το έγκλημα των Τεμπών έχει συμβεί ένα χρόνο πριν. Ένα χρόνο πριν διοχετεύσατε ως κόμμα χαλκευμένους διαλόγους πρωταγωνιστών της τραγωδίας σε φιλικό μέσο μαζικής ενημέρωσης. Ένα χρόνο λοιπόν τι έκανε η δικαιοσύνη? Και μας καταγγέλλεται ότι θέλουμε να την επηρεάσουμε σύμφωνα με τα λεγόμενα της τριπλέτας που έχει κληθεί να υπερασπίσει τον κύριο Μητσοτάκη, και εννοώ για τους πρωταγωνιστές του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού που σήμερα είναι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, ότι θέλουμε να επηρεάσουμε τη δικαιοσύνη γιατί ασκούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας. Να καθίσουμε μία αναφορά στον Αριοπάγο λέγοντας ότι πρέπει επιτέλους να μάθει ο ελληνικός λαός ποιοι ήταν οι αδίσταχτοι, ποιοι ήταν οι διεφθαρμένοι που το βράδυ των 57 νεκρών είχαν προτεραιότητα να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη λίγες ώρες μετά, ενώ ακόμα οι λαμαρίνες ήταν καυτές. Και τι κάνει σήμερα ο κύριος Πλεύρης? Ο κύριος Πλεύρης σήμερα μπερδεύει την έρευνα της δικαιοσύνης για το έγκλημα των Τεμπών, αυτό καθεαυτό, με μια πρωτοβουλία μας για ένα άλλο και συγκεκριμένο ζήτημα, που είναι η χάλκευση των διαλόγων. Τι σχέση λοιπόν έχει αυτό που είπατε μέχρι τώρα, που είναι η έρευνα για το έγκλημα των Τεμπών, για την 717, για τις συνθήκες της τραγωδίας, με την πρωτοβουλία που πήραμε εμείς? Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Και επειδή είναι διαφορετικά, ενημερωθήκαμε σήμερα ότι πήρε απόφαση ο εφέτης ανακριτής Σωτήρης Μπακαΐμης, έδωσε εντολή να πάρουν, να κατάσχουν αυτά τα ηχητικά και να τα συγκρίνουν με αυτά που έχει η δικαιοσύνη. Άρα η θεσμική, νόμιμη και δημοκρατική μας πρωτοβουλία, όσο και αν θα σας αρέσει κύριε Πλεύρη, έφερε αποτελέσματα, όπως έφερε και η πρόταση δυσπιστίας που καταθέσαμε και με άλλα κομμάτια της αντιπολίτευσης. Γιατί λέγατε τότε ότι θα βγει ενισχυμένος ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία και θα συσπηρωθεί, και αντί να συσπηρωθεί, στείλαμε στο σπίτι τους τους δύο στενότερους συνεργάτες του, διότι ήταν οι γεφυροποιοί με τα συγκεκριμένα συμφέροντα που καταγγείλατε το πρωί. Αλλά αυτοί είστε απολύτως αναξιόπιστοι, και έρχεται κοντά η ώρα της 9ης Ιουνίου που θα σας κρίνει ο ελληνικός λαός. Το λόγο έχει ζητήσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ξανθόπουλος.